Είναι προβλήματα λειτουργικά, είναι προβλήματα κανονικότητας. Θεωρώ ότι εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση έναρξης των δρομολογίων με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Σήμερα πάλι στην Οικονομική Επιτροπή είναι θέμα συζήτησης αυτό. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα και ακόμα σήμερα είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στις αρχές Ιουλίου έβγαλε μια τροπολογία για το πώς, και είναι 5 τα συναρμόδια υπουργεία, να το διευκρινίσω έτσι, συνεννοούνται 5 υπουργεία για το πώς θα γίνουν οι μεταφορές κάθε φορά. Σε αυτή την τροπολογία λοιπόν δεν είχε περάσει η διαδικασία της ανανέωσης των συμβάσεων σε περίπτωση που δεν έχουν προχωρήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ευτυχώς κάναμε μια παρέμβαση στο Υπουργείο, δέχθηκε τις αιτιάσεις μας, υποσχέθηκε μια νέα τροπολογία η οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή, θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά όταν ψηφιστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα λέει ότι η τροπολογία αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσής της στη Βουλή, δηλαδή θα είναι πριν την έναρξη των μαθημάτων, οπότε πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τόσο στοιχείο λοιπόν, όσο και στα άλλα νησιά, δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και πολλές μέρες με την ελπίδα ότι τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά και βεβαίως να τονίσω ότι επειδή τα δρομολόγια είναι μια δυναμική διαδικασία, δηλαδή προκύπτουν νέες ανάγκες, νέα ζητούμενα, αυτά θα φροντίσουμε να τα εντοπίσουμε αμέσως, να τα συλλέξουμε σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και τις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης, να προχωρήσουμε σε συμπληρωματικά δρομολόγια όπου χρειάζεται και νομίζω ότι τούτη η χρονιά θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ως προς την ολοκλήρωση του τελικού στόχου. Να θυμίσω ότι πέρσι παλεύαμε μέχρι και τον Νοέμβρη καμιά φορά και πρόπερση για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα. Και θέλω να το τονίσω, αυτό δεν είναι ευθύνη ούτε της περιφέρειας, ούτε των σχολείων, ούτε των διευθύνσεων. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τις ανάγκες που προκύπτουν με βάση τις κατοικίες των μαθητών και τις έδρες των σχολείων. Ως εκ τούτου λοιπόν κάθε χρόνο έχουμε συμπληρωματικά δρομολόγια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δρομολόγια δεν εκτελούνται εξ αρχής.